Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παίρνουμε φυσικά πάντα και τα δικά σας τα μηνύματα, όπως μας έρχονται και στο email της εκπομπής kritisimera@kritetv.gr, όπως και στο Facebook. Βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης που μπορείτε να μας εντοπίσετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μας στέλνετε και κάποια θέματα τα οποία θα θέλατε να αναδείξουμε και μέσα από την εκπομπή. Φυσικά τα κρατάμε. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι οι μέρες αυτές είναι αφιερωμένες στους προεκλογικούς ρυθμούς, οι αυτοδιοικητικούς ρυθμούς. Συζητάμε για τους Δήμους, συζητάμε για την περιφέρεια. Οπότε έχουμε προσαρμοστεί και εμείς αναλόγως. Όμως κάνουμε μια γενικότερη καταγραφή και μια γενικότερη συζήτηση. Και αυτή τη γενικότερη συζήτηση θα την κάνουμε και με τον κύριο Παπαδάκη, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Είναι εκείνες οι συζητήσεις που αγαπώ, Μπάμπη, πρέπει να σου πω. Γιατί έχουν τη δικιά του, το δικό του αλατοπίπερο. Και εγώ πάντα χαίρομαι να συζητώ με τον κύριο Παπαδάκη, διότι έχει και άποψη και τρομερές αναλύσεις και έχει πολύ ενδιαφέρον κουβέντα. Τον βλέπουμε, να τον καλησπερίσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σφακιανάκη, και τον κύριο Σαββίδη και για τη θερμή υποδοχή. Η χαρά είναι δική μου να μιλάω μαζί σας. Ξέρετε, το κομμάτι της πολιτικής επιστήμης, νομίζω εσείς το γνωρίζετε καλύτερα και το βάζετε και σε ένα άλλο επίπεδο. Εμείς κάνουμε έτσι τον πρόλογο ουσιαστικά, εσείς μπαίνετε στο κυρίως θέμα. Το κομμάτι της πολιτικής επιστήμης στην χώρα μας είναι ένα κεφάλαιο το οποίο μεταβάλλεται τόσο γρήγορα, έρχονται τόσα νέα δεδομένα που αλλάζουν διαρκώς τα πολιτικά χαρακτηριστικά της χώρας, που νομίζω ότι έχουμε πάντα να συζητάμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Κυρία Σφακιανάκη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χώρα δεν μας αφήνει να πλήξουμε και δεδομένου ότι ο αντικείμενο της πολιτικής επιστήμης στον πυρήνα της είναι η ανάλυση του πολιτικού φαινομένου, το οποίο από τη φύση του είναι πολύ παραμετρικό, είναι πολύ επίπεδο, συσχετίζεται με το μεγάλο κοινωνικό, με το κάπα κεφαλαίο. Όταν έχεις και ένα καταιγισμό εξελίξεων και στην πραγματικότητα είσαι και σε ένα ευρύτερο μετασχηματισμό, και αναφέρομαι στη διεθνή πραγματικότητα, η οποία επηρεάζει και την Ελλάδα, όλα αυτά μαζί με τον πυκνωμένο ιστορικά πολιτικό χρόνο παράγουν γεγονότα τα οποία εκ των πραγμάτων καθιστούν τις αναλύσεις και πιο σύνθετες και μερικές φορές και πιο δύσκολες. Mm-hmm. Και επειδή είπατε για φαινόμενο και έχουμε προλάβει εμείς και το έχουμε βάλει και στον τίτλο, το έχουμε βάλει βέβαια μέσα σε εισαγωγικά γιατί το είχαμε συζητήσει και μαζί, ότι θέλουμε λίγο να συζητήσουμε και αυτό που λέμε το φαινόμενο Κασελάκης. Και το λέμε φαινόμενο με όλη την καλοπροαίρετη διάθεση και χωρίς να θέλουμε να σχηματίσουμε κάποια γνώμη υπέρ ή κατά του Στέφανου Κασελάκη. Έχουμε και εκλογές την Κυριακή μακριά από εμάς, η δημιουργία εντυπώσεων. Απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην πολιτική συζήτηση απότομα το τελευταίο 20ήμερο περίπου. Αν δεν κάνω λάθος, μπήκε απότομα, κέρδισε έδαφος, βγήκε και πρώτος στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι αναρωτιούνται πώς έγινε αυτό, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Στέφανου Κασελάκη που κέρδισαν έδαφος. Κυρία Σφακιανάκη, κατά τη γνώμη μου, αν με επιτρέπετε, σωστά βάλατε τη λέξη φαινόμενο, με την έννοια ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει προηγούμενο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία και σίγουρα στην ιστορία των εσωκομματικών διαδικασιών και εκλογών. Δεν έχουμε προηγούμενο. Στην πραγματικότητα είναι περίπου ασυνέχεια σε ό,τι αφορά αυτά που ξέραμε. Βέβαια μεταβάλλονται, αλλά εδώ έχουμε κάτι τελείως καινούριο. Και είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Ένας πολιτικός, νέο πρόσωπο, άγνωστο στο ευρύ κοινό, ανακοινώνει την υποψηφιότητά του και σε λιγότερο από 30 μέρες κερδίζει τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Για να το ερμηνεύσουμε, κατά τη γνώμη μου, και επειδή δεν έχουμε επαρκή δεδομένα, ξέρετε την αγάπη μου για τα δεδομένα, mm-hmm. αλλά εδώ δεν έχουμε τα exit polls γιατί δεν γίνανε με τις πολυπαραμετρικές αναλύσεις σε σχέση με τα clusters των ψηφοφόρων mm-hmm. κλπ. Ώστε να το ερμηνεύσουμε στην πληρότητά του. Κινούμαστε σε ενδεχομενικές ερμηνείες. Η γνώμη μου είναι ότι για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πρέπει να κινηθούμε σε δύο άξονες. Ο ένας είναι το πολιτικό συγκείμενο. Άρα, πρακτικά, η ίδια κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο δεύτερος άξονας είναι η ίδια η περίπτωση του κυρίου Κασελάκη. Αν με επιτρέπετε, θα ξεκινήσω από το πρώτο. Πού ακριβώς βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Προέρχεται από μια διπλή συντριπτική ήττα, μια στρατηγική ήττα, στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, στις πολύ πρόσφατες εκλογές, όπου απομειώθηκαν τα ποσοστά του στην ακόλουθα και εκλογική του επιρροή κατά 43%. Παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά αξιωματική αντιπολίτευση με τους λιγότερους βουλευτές στη μεταπολίτευση, mm-hmm. στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Συγχρόνως υπέστη και ένα άλλο σοκ εσωτερικό ΣΥΡΙΖΑ, ο φυσικός του αρχηγός,
και έχω επίγνωση του όρου που χρησιμοποιώ, γιατί αποτελεί πολλά πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας, παραιτήθηκε. Όλα αυτά μαζί έχουν δημιουργήσει συνθήκες περιδίνησης και κρίσης. Και η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει ξεκινήσει πιο πριν, είναι μια κρίση που εξελίσσεται σε υπαρξιακή, ταυτοτική και προταγματική. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και κατήλθε στο νοσοκομματικό στίβο ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης, όπως μας συστήθηκε, στη δημόσια σφαίρα εννοώ, είναι ένας νέος άνθρωπος με πολύ καλές σπουδές, αυτοδημιουργητός, χωρίς πολιτική εμπειρία, χωρίς και κομματική διαδρομή ιδιαίτερη. Ακριβέστερα, χωρίς κομματική διαδρομή. Έτσι συστήθηκε. Τι έφερε ως πρώτο υπεσχημένο, σε κάποιο βαθμό επιβάλλοντας και την ατζέντα ή μέρος της ατζέντας για τις κομματικές εκλογές, θυμηθείτε τη φράση του «Εγώ μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη». Μια συνδήλωση της προοπτικής εξουσίας σε ένα κόμμα που είναι κόμμα εξουσίας, που μετέχει στο νέο δικοματισμό όπως συνηθίσαμε να το λέμε, αλλά πλέον με πάρα πολύ απομειωμένη εκλογική επιρροή. Όταν μάλιστα διέρχεται μια υπαρξιακή κρίση, η οποία δεν είναι απλά γενική, σκεφτείτε για παράδειγμα το ζήτημα του μετεωρισμού μεταξύ της καταγωγικής παράδοσης της ριζοσπαστικής αριστεράς και της ανεπιτυχούς τροφής στην κεντροαριστερά και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα. Επειδή, όταν, κύριε Παπαδάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μου δίνετε έτσι και μας δίνετε και πολλές αφορμές για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Και επειδή μου αρέσει πάντα να καταγράφω στην πολιτική συζήτηση την ανάγκη που έχει ο κόσμος να ακούσει το θετικό μήνυμα, τη θετική προβολή, θεωρείτε ότι ακριβώς αυτή η φράση του Στέφανου Κασελάκη, «Εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη», έδωσε την προοπτική της ελπίδας στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που ενδεχομένως να μην το είχαν καταφέρει οι υπόλοιποι διεκδικητές της ηγεσίας? Φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι ενεργοποίησε ένα μηχανισμό. Στην πραγματικότητα εντασσότανε σε μια εντυπωσιακή ομόλογο επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία ήρθε να σταθμίσει τις προφανείς ελλείψεις σε πολιτικό περιεχόμενο και σε ιδεολογικά εδρεωμένες και παραμετροποιημένες προτάσεις. Μια στρατηγική όμως που στην προμεταπίδα της είναι αυτό. Φέρνω μια φρεσκάδα, είμαι αυτός, προφανώς αρκετά αυτοαναφορική στρατηγική, αλλά και είδατε ότι έκανε και μια επιθετική επικοινωνιακή στρατηγική. Δεν πήγε απολογούμενος, δεν διαθέτω όλα αυτά. Επιχείρησε να κινηθεί μακριά από κλισέ. Παράλληλα, βέβαια, για να αντισταθμίσει με αυτόν τον τρόπο και την απουσία και κομματικής και πολιτικής εμπειρίας, και συγχρόνως, όπως λέτε, έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα. Πού όμως το έδωσε αυτό το μήνυμα, γιατί εκεί είναι η σημασία του. Μετά από τη διπλή εκλογική ήττα και μετά από ό,τι έχει συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Πολλοί από τους απογοητευμένους είναι πιο επιρρεπείς στο ρίσκο του αγνώστου που έχει ένα υπεσχημένο ανάκτησης της εξουσίας. Και ναι, θα και βάλω και μια παράμετρο μετά. Και τι έχουμε να χάσουμε, έχουμε μόνο να κερδίσουμε ενδεχομένως. Ναι. Οι συνυποψήφοι του πολύ αξιόλογοι, σε πολύ μεγάλο βαθμό όμως έχουν ασκήσει διακυβέρνηση, με εξαίρεση τον κύριο Τζουμάκα, είναι κομματικά στελέχη, έχουν πιθανόν υποστεί μια φθορά από τα ίδια τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, όσα αυτά εκρήθηκαν στη διπλή εκλογική αναμέτρηση. Ο ίδιος λοιπόν το αντισταθμίζει, αυτό εδώ η αντίστοιξη είναι ότι είμαι καινούριος, δεν έχω φθορά, έχω να πω κάποια πράγματα, δώστε μου και χρόνο να τα εκδιπλώσω περισσότερο. Πράγματι, το ξαναλέω, υπάρχουν ελλείψεις σε πολιτικό περιεχόμενο και υπάρχει και μια ακόμα συνδήλωση, αν μου επιτρέπετε. Η δυνητική απεύθυνση στο κέντρο. Ξέρει πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα κόμμα εξουσίας και είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ότι σε βάθος χρόνου η διακυβέρνηση, άρα και η εξουσία, στην Ελλάδα ανακτάται και μέσω του κέντρου. Το κέντρο, όπως ξέρετε, κυρία Σφακιανάκη και κύριε Σαββίδη, αποτελεί μια επινόηση στην πολιτική επιστήμη. Ελάτε όμως που αρκετοί συμπολίτες μας αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι και πλοηγούνται έτσι στις διαιρετικές τομές. Άρα έχει υλικό αποτύπωμα και περιεχόμενο. Η πιθανότητα και το υπεσχημένο της προοπτικής εξουσίας, άρα εδώ έχουμε ένα συνδυασμό επιλογής ρίσκου, συνδυασμένο με ελπίδα. Την ελπίδα του αγνώστου, βέβαια. Να πάμε λίγο και στο επικοινωνιακό σκέλος της προσωπικότητας αυτής που λέγεται Στέφανος Κασελάκης, γιατί
η αίσθηση, κύριε καθηγητά, είναι ότι εξ αρχής έκανε ντόρο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι 2-3 μέρες πριν ανακοινώσει ο ίδιος με ένα βίντεο ότι θα κατέλθει υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ήδη δηλαδή απασχολήσει και μόνο η διαρροή αυτής της πρόθεσης έντονα και όλα τα δημοσιεύματα, αλλά και τα social media και τον απλό κόσμο. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σαββίδη. Ήδη με την ανακοίνωση, αλλά με τη διαρροή της πιθανότητας, καταρχάς η πρώτη ερώτηση ήταν σε πολύ κόσμο, υποθέτω εντός του ΣΥΡΙΖΑ και σίγουρα εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Ήδη αυτή η ερώτηση δημιουργεί μια προϋπόθεση διερωτηματική, άρα και μια πρόσληψη στην απάντηση σε επίπεδο πολιτικού discourse. Άρα η απάντηση ήταν, είχε αρχίσει να γίνεται αναμενόμενη. Τελικά ποιος είναι και τι προτείνει. Περισσότερο προέταξε το ποιος είναι και λιγότερο συγκεκριμένα το τι προτείνει. Αλλά το έκανε. Και το έκανε, ξαναλέω, με μια επικοινωνιακή στρατηγική, πολύ επαγγελματική, επιθετική. Δεν βγήκε απολογούμενος για αυτά που δεν έχει. Προέταξε αυτά που έχει και που μπορεί να εισφέρει. Και φαίνεται ότι κατάφερε να πείσει αρκετούς από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κοινό μυστικό ήταν ότι περίπου αναμενόταν να προσέλθουν περί τις 50.000. Προσήλθαν 150.000 και αρκετά νέα μέλη που ενεγράφησαν. Αυτό προκύπτει από δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου. Και από το ότι δόθηκε νέο χρώμα στις σχετικά υποτονικές εσωκομματικές εκλογές, αλλά και από το ότι πήγε κόσμος για να ψηφίσει τον Κασελάκη και πήγε και κόσμος για να μην βγει ο Κασελάκης. Ναι. Συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις. Ναι. Υποθέτω πως έχουν συμβεί και τα δύο. Κύριε Μέχρι Παπαδάκη, τότε το αδιαφιλονίκητο φαβορί ήταν η κυρία Αξιόγλου. Κοινό μυστικό είναι. Ναι, ισχύει αυτό. Όντως νομίζω το καταγράφαμε όλοι και δημοσιογραφικά, αλλά και οι πολιτικοί αναλυτές. Καταγράφατε ότι εκείνη η οποία φαίνεται να κόβει πρώτη το νήμα στις εκλογές ήταν η κυρία Αξιόγλου. Για να διευρύνουμε λίγο τη συζήτηση με αφετηρία του Στέφανο Κασελάκη, αλλά βλέποντας πλέον τη συνολική εικόνα και τα πολιτικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά, μπορούμε πλέον να μιλήσουμε για μια ισχυρή μεταβολή των χαρακτηριστικών αυτών ή μάλλον του ψηφοφόρου, τι αναζητά ο Έλληνας ψηφοφόρος συνολικά, να φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει αλλάξει το τι αναζητά. Ίσως και με αφορμή το Στέφανο Κασελάκη έχει αρχίσει να αναζητά άλλες προσωπικότητες μακριά από αυτές που ήδη υπάρχουν ή έχει συνεχώς την ανάγκη της νέας προσωπικότητας να τη δει να έρχεται στο επίκεντρο. Είναι το κατεξοχήν ερώτημα, κυρία Σφακιανάκη, τι ακριβώς έχει μεταβληθεί. Δεν νομίζω ότι ακόμα είμαστε σε θέση να δώσουμε μια οριστική απάντηση. Έχουμε όμως ίχνη, εντοπίζουμε ενδείξεις. Για παράδειγμα, στη νέα γενιά, και αφήνω την περίπτωση του κυρίου Κασελάκη, πάω γενικότερα και στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Το ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα πολιτικότητας και έχει απομειωθεί η αίσθηση της κομματικής εγκύτητας. Επίσης, στο ευρύτερο εκλογικό σώμα, το έχουμε δει και κατεξοχήν το είδαμε σε αυτές εδώ τις εκλογές, έχει αυξηθεί η λεγόμενη κειμενόμενη ψήφο. Δηλαδή η ευκολία του ψηφοφόρου είτε με όρους ορθολογικής επιλογής είτε με όρους εξατομικευμένης επιλογής να κινηθεί από το ένα, επιτρέψτε μου, άκρο προς το άλλο. Είδαμε τις μεταβολές από τον ΣΥΡΙΖΑ κατευθείαν προς τη Νέα Δημοκρατία, τις μετακινήσεις με βάση τις δευτερογενείς αναλύσεις μετά τις εκλογές, ειδικά του Ιουνίου, έχει αυξηθεί, και αυτό είναι διεθνές, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και η λεγόμενη θεματική ψήφος. Θεματική ψήφος με την έννοια, το issue voting, με την έννοια ότι συγκεκριμένα μέρη της ατζέντας που ο πολίτης αισθάνεται ότι να ζητά άμεσες και πιο πρακτικές αποκρίσεις επικυριαρχούν στα κριτήρια επικαθορισμού της εκλογικής του συμπεριφοράς. Άρα είναι πολλές οι μεταβολές. Το ανέχουμε όμως και μια οριστική μεταβολή, δηλαδή την αναζήτηση νέων προσώπων με κύριο και μόνο χαρακτηριστικό το νέο ή με κατεξοχήν χαρακτηριστικό το νέο άφθαρτο αλλά και άγνωστο, επιμένω και στη λέξη άγνωστο. Δεν ξέρουμε αν αποτελεί μια γενικευμένη τάση, μένει να φανεί. Γιατί ακόμα και σε αυτά που συζητάμε, και στο ευρύτερο πλαίσιο βέβαια, έχουμε καταρχάς ένα δεύτερο γύρο την Κυριακή. Εκεί θα φανεί οριστικά αν ο κύριος Κασελάκης καταφέρει και γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το πιο πιθανό, έχει τη δυναμική, έχει το momentum, και εκεί θα έλεγε ο Φουκώ ότι το momentum συνδέεται και με την κεντρώφυγη εντατικότητα του αποτελέσματος. Από την άλλη μεριά βλέπετε ότι έχουμε 7.500 μέχρι στιγμής ταυτοποιημένους
παλιότερα μέλη που δείχνουν πρόθεση να συμμετάσχουν στις εκλογές. Οι συμμαχίες εκδιπλώνονται. Υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ένταση που δημιουργεί προϋποθέσεις πόλωσης και θα εντείνει τις συσπυρώσεις και τις αντισυσπυρώσεις. Ξαναλέω λοιπόν ότι είναι το πιθανότερο, δεν είναι δεδομένο. Εάν εκλεγεί από εκεί και πέρα, το τι θα συμβεί στην στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει τη σημασία του, οι ισορροπίες δηλαδή της επόμενης και της μεθεπόμενης μέρας. Βαδίζουμε και σε εκλογές. Ναι, περιφερειακές, αυτοδιοικητικές, θα μου πείτε κανονικά έπρεπε να είναι αποσυναρτημένες από το κομματικό πρόσημο. Στο πραγματικό κόσμο ζούμε, δεν είναι. Το βράδυ των εκλογών, κύριε Σαββίδη, θα δούμε το χάρτη των περιφερειών με διάφορα χρώματα. Έτσι δεν είναι? Κύριε Παπαδάκη, πριν πάμε σε αυτό, εγώ θέλω μία ερώτηση. Αν ο Στέφανος Κασελάκης είναι ο επόμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, βάζει δύσκολα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί κάποια χαρακτηριστικά είναι κοντινά. Εννοώ και γιατί υποτίθεται ότι το μεγάλο στίχημα για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής είναι να συνεχίσει την άνοδο που έχει ήδη καταγράψει. Θα πω, κύριε Σαββίδη, ότι θα έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά τη νίκη του, τη μεγάλη νίκη του στις κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ έχουν καταφέρει να ανακάμψουν. Είχαν μια αύξηση των ποσοστών τους συνεχόμενη, έστω και μικρότερη. Όχι μεγάλη όμως. Ναι, ναι. Όχι μεγάλη, αλλά σημαντική το Μάιο σε σχέση με τις εκλογές του 19 και μια μικρότερη, αλλά πάλι αύξηση, και αυτό έχει τη σημασία τη συμβολική, στις εκλογές του Ιουνίου. Δεν αποτελεί κάτι καινούριο το γεγονός ότι είχε αναπτυχθεί ένας σκληρός πολιτικός ανταγωνισμός στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα της επιρροής και της αντιπροσώπευσης του χώρου της κεντροαριστεράς. Είναι διακύβευμα για τα δύο κόμματα. Δεν αποτελεί επίσης μυστικό ότι οι ευρωεκλογές του Ιουνίου του 24 θα είναι αυτές που θα μας δείξουν τα όρια της ανάταξης και ανακατάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν και ο ένας και ο άλλος θα πρέπει να βρουν τις αποκρίσεις στα επιχειρήματα, γιατί είναι δύο χώροι που απευθύνονται εν μέρη με διαφορετική προέλευση, αλλά απευθύνονται σε μια σημαντική δεξαμενή που λέγεται κεντροαριστερά, την διεκδικούν, έχουν πλησιάσει πολύ τα ποσοστά τους μετά τις τελευταίες εκλογές. Σκεφτείτε που ήταν το 19, σκεφτείτε που είναι τώρα η διαφορά τους, και αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αν του βανίζει δύσκολα εξαρτάται και από τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο κύριος Κασελάκης, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά ως προς τον κύριο Κασελάκη, δηλαδή αν στηρίξει την προσπάθεια που από ό,τι φαίνεται θέλει να κάνει για μια σημαντική αναδιαμόρφωση μέσα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη μεριά πώς από τη δικιά του τη μεριά θα συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση και να παράγει προγραμματικό λόγο το ΠΑΣΟΚ. Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σε αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Θέλω όμως έτσι ένα σύντομο σχόλιο, γιατί νομίζω ότι αυτή η ερώτηση πάει και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τις οποίες έχουμε μπροστά μας, σχετικά με το πώς οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν τι θέλουν την επόμενη μέρα, ακόμα και στην αυτοδιοίκηση. Πλέον ο ψηφοφόρος αναζητά την ηγετική μορφή ή αναζητά τον άνθρωπο που θα δώσει στην πράξη λύσεις στα προβλήματά τους. Τον πιο τεχνοκράτη, πείτε το, τον άνθρωπο ο οποίος είναι πιο πρακτικός. Ζητάνε αυτό, τη λύση στα προβλήματα ή την ηγετική μορφή? Γιατί έχω την αίσθηση ότι παλιά η Ελλάδα ψήφιζε σύμφωνα με τον ηγέτη. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Σωστά την έχετε την αίσθηση, κυρία Σφακιανάκη. Δεν έχει απομειωθεί εντελώς αυτό. Πλην όμως, γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως στην κειμενόμενη και στη θεματική ψήφο, η αυτοδιοίκηση, το τοπικό κράτος, είναι και κάτι το οποίο η άσκηση πολιτικής, η άρθρωση πολιτικής είναι εγκύτερα στον πολίτη. Αυτό συμμεταβάλλει και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει την εκλογική του συμπεριφορά. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια κλιμακούμενη τάση προς τις πρακτικές αποκρίσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και ποιος μπορεί να τις παράσχει πιστικά. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και κάναμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πάντα κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις παρέα και είναι χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.